Πένθος και οδύνης της βασιλιάς Ηρακλείου για τον 66χρονο Νίκο Ασκιανάκη που έχασε με δραματικό τρόπο τη ζωή του το απόγευμα της Τρίτης. Ήταν αγαπητός, ήταν σε όλους, δεν είχε προηγούμενο αυτός με κανένα όχι. Το τρακτέρι τώρα δεν επαγαίναμε. Το τρακτέρ που οδηγούσε σε χωράφι στην τοποθεσία Μπαΐρες βρέθηκε στο κενό, αναποδογύρισε και τον καταπλάκωσε. Όπως όλα δείχνουν, κινήθηκε στο όριο ενός ελαιώνα, κύλησε στη μικρή πλαγιά και κατέπεσε λίγα μέτρα παρακάτω. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πρέπει να έχεις τα μάτια στο 400, δεν πρέπει να πηγαίνεις στη ιδέα και στην γκρεμή, στα ζώπατα. Ακάλυψα, προστάτευτος και τον παίρνει και εύκολα. Ακολούθησαν δραματικές στιγμές καθώς ο 66χρονος που δεν έχασε αμέσως τις αισθήσεις του σύρθηκε μακριά από το τρακτέρ, έβγαλε το κινητό από την τσέπη του και κάλεσε σε βοήθεια. Σε κάποιο συνάδελφο του που δουλεύανε μαζί τις δουλειές είχαν και οι δύο τρακτέρι. Και πρόλαβε πως όντα τα πράγματα, μετά από το χτύπημα σύρθηκε στον δρόμο και είχε το τηλέφωνο ευτυχώς ακόμα μαζί του. Δεν έφυγε από την τσέπη και πήρε τηλέφωνο τον συνάδελφο και ο συνάδελφος ειδοποίησε τα πάντα. Πρόλαβε και έβγαλε το τηλέφωνο και μίλησε λίγο, αλλά αυτός είχε μέσα φαίνεται. Ο Θεός τον συγχωρέσει. Ο άτυχος αγρότης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως ώρα με την ώρα οι ελπίδες έσβηναν για τον ίδιο καθώς είχε υποστεί μοιραία τραύματα στο θώρακα με συνέπεια να αφήσει την τελευταία του πνοή στο Βενιζέλιο. Συντετριμένη η οικογένεια, οι φίλοι του και οι συγχωριανοί του δεν μπορούν να πιστέψουν πώς κόπηκε το νήμα της ζωής του.